Θα συζητήσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Είναι τεράστιο φυσικά, όσο μας επιτρέπει ο ραδιοφωνικός χρόνος. Ένα θέμα που δεν έχει συζητηθεί, δεν έχει ερευνηθεί, δεν έχει εξεταστεί και έχει να κάνει με την ιστορία των Αρμενίων στη χώρα μας. Πώς δηλαδή οι άνθρωποι ήρθαν εδώ, πολλοί από αυτούς έζησαν και κάτω από δύσκολες συνθήκες, αναγκάστηκαν να αναχωρήσουν. Και αφορμή για αυτή την έρευνα και την συζήτηση μας δίνει ένα βιβλίο από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης που λέγεται, ο τίτλος του είναι «Αρμένοι και ελληνικό κράτος στον ψυχρό πόλεμο από τον διωγμό εντός εισαγωγικών στην αναγνώριση», επίσης εντός εισαγωγικών 1945-1991. Και πάμε να καλησπερίσουμε τον συγγραφέα του βιβλίου, μεταδιδακτορικό ερευνητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Λεωνίδα Ντιλσιζιάν. Καλησπέρα σας, καλό σας απόγευμα. Πολύ καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πολύ, πολύ που είστε. Που είμαι στην εκπομπή σας. Να είστε καλά. Ένα βιβλίο που θα παρουσιαστεί. Έχει παρουσιαστεί. Παρουσιάστηκε χθες. Παρουσιάστηκε χθες στο Μέγαρο Μουσικής σε μια εκδήλωση που με τίμησαν αρκετοί καθηγητές και φυσικά ήταν υπό την ομπρέλα των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης. Έχετε δουλέψει λοιπόν πολλά χρόνια πάνω σε αυτό το θέμα. Ναι. Είναι το επώνυμό σας προδίδει την καταγωγή σας, κύριε Ντιλσιζιάν, ούτως ή άλλως. Μάθατε και τη γλώσσα, γιατί από ό,τι είδα στο βιβλίο δεν το ήξερα. Είναι κάπως ιδιαίτερη, είναι δύσκολη η γλώσσα η αρμενική? Η γλώσσα δεν είναι απλή. Έχει ρίζες και ακόμα και από την αρχαία ελληνική και από την περσική και από την τουρκική γλώσσα. Είχα μάθει κάποια πολύ βασικά όταν ήμουν 12 χρονών, αλλά για τις ανάγκες της μελέτης τα ξαναέπιασα αρκετά μεγαλύτερος, με το βασικό κίνδυνο ήταν να μπορέσω να διαβάσω τις αρμενικές πηγές. Ναι. Αυτό που λείπει από την έρευνα σήμερα και από το ερευνητικό πεδίο είναι οι αρμενικές πηγές. Έχουμε πάρα πολλές ελληνικές, αλλά τα αρμενικά χειρόγραφα που φυλάσσονται και στην αρμενική κοινότητα αλλά και αλλού μέχρι στιγμής δεν είχαν διερευνηθεί στο βαθμό που θα έπρεπε. Ναι, και είναι το θέμα της γλώσσας τώρα είναι δύσκολο, είναι ένα εμπόδιο, έτσι δεν είναι, στο να μπορέσουν αυτές οι πηγές να προσεγγιστούν. Ναι, υπήρξε διαχρονικά ένα εμπόδιο. Για παράδειγμα, υπάρχουν εξαιρετικές εκθέσεις από έρευνες, από εκθέσεις από αρχές ή από παράγοντες της κοινότητας, ακόμα και τις δεκαετίες του 20 και του 30, οι οποίες δεν έχουν ακόμα διερευνηθεί καθόλου. Ας περάσουμε τώρα στο θέμα, έτσι να μας δώσετε μία εικόνα, κύριε Ντιλσιζιάν, γιατί νομίζουμε ότι το ίδιο το βιβλίο θα μπορέσει να δώσει πάρα πολλές λεπτομέρειες για τους φίλους που θα το αγοράσουν και θέλουν να πάρουν γνώση για το θέμα αυτό. Επειδή έχετε και σε εντός εισαγωγικών δύο λέξεις, διωγμός και αναγνώριση των Αρμενίων από την Ελλάδα, και βάζετε και μια πολύ συγκεκριμένη περίοδο, 1945-1991. Θα θέλατε λίγο, ναι, να... Πιάνουμε στην πραγματικότητα, η έρευνα επικεντρώνεται στην περίοδο του ψυχρού πολέμου που ξεκινάει το 1945. Η φράση διωγμός δεν είναι δικιά μου, είναι του, και μάλιστα προμελετημένος διωγμός, του Αρμένιου Μητροπολίτη Αθηνών, ο οποίος σε ένα από τα τηλεγραφήματά του προς την ελληνική κυβέρνηση είχε αναφέρει ακριβώς αυτή τη φράση, θέλοντας να δείξει αυτό το πολύ έντονα αρνητικό κλίμα που επικρατούσε εκείνη την περίοδο, ένα έντονα αντιμειονωτικό κλίμα, το οποίο άρχισε να ξεδιπλώνεται και το 45 και το 46, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα ένας πολύ μεγάλος αριθμός Αρμενίων από την Ελλάδα να φύγει οριστικά εκτός της χώρας και κυρίως προς την Σοβιετική Αρμενία. Ναι, να αναγκαστεί.
Αυτό ήταν ένα διεθνές κάλεσμα σε όλη την αρμενική διασπορά από την πλευρά του Στάλιν, από το σταλινικό καθεστώς εκείνης της περίοδου. Και η Ελλάδα σε ένα σύνολο 100.000 ανθρώπων από όλη τη διασπορά έδωσε 18.500 Αρμενίους, που είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Ναι. Και αυτό οφείλεται ουσιαστικά στις συνθήκες του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, που οι Αρμένοι είχαν ένα διτό πρόσημο για τις εθνικόφρονες αρχές. Το πρώτο ήταν ότι είχαν το πρόσημο του κομμουνιστή, λόγω της σύνδεσης με το εαμικό κομμουνιστικό μπλοκ δυνάμεων. Και από την άλλη πλευρά υπήρχε και ένα άλλο πρόσημο, το φιλοβουλγαρικό, λόγω πλευρών συνεργασίας κατά τη διάρκεια της κατοχής, κυρίως σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ναι. Οπότε... Αυτό δηλαδή το διπλό πρόσημο, που ήταν οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος για τις εθνικόφρονες αρχές, έπαιξε καθοριστικό ρόλο για το πώς αντιλαμβανόταν το αρμενικό στοιχείο στην Ελλάδα και τις πολιτικές που ακολούθησε στη συνέχεια. Μάλιστα. Οι άνθρωποι, οι Αρμένοι τότε, πώς είχαν βρεθεί στην Ελλάδα, πόσο πίσω πάμε για την παρουσία τους δηλαδή? Έχουμε διαδοχικά ρεύματα, δεν είναι μόνο ένα. Έχουμε ακόμα και πριν από το 1922, έχουμε μετακινήσεις προς την περιοχή της Θράκης περίπου το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα. Και διαδοχικά έχουμε και άλλες μετακινήσεις που γίνονται και στις αρχές του 20ου, πριν το 1920. Οι περισσότερες ροές φυσικά είναι από το 1921 και το 1922 μέχρι το 1923 από Ανατολική, από Ανατολική Θράκη και από τη Σμύρνη και επίσης και από την περιοχή της Κιλικίας μετά την Γάλλο-Κεμαλική Συμφωνία του 1920. Ναι, που οι άνθρωποι αυτοί έτσι διασκορπίστηκαν σε διάφορα μέρη της χώρας και εδώ και ακόμα σήμερα έχουμε εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο έχουμε αρμενική κοινότητα, αρμενική εκκλησία. Ήρθαν σε διαφορετικά ρεύματα και μάλιστα στην Κρήτη ίσως δεν είναι πολύ γνωστό ότι στη δεκαετία του 20, 1924 και 1925 η ελληνική πολιτική περιλάμβανε ακόμα και την πολιτική του εκτοπισμού για Αρμένιους, κυρίως από την περιοχή της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα αρκετοί να εκτοπιστούν προς την Πελοπόννησο και από την Πελοπόννησο αρκετοί στη συνέχεια προς την Κρήτη. Α, ήταν δηλαδή, λέτε, μια, ίσως μάλλον, και αποτέλεσμα εκτοπισμού οι άνθρωποι που ήρθαν εδώ, ε? Είναι, όχι, ήταν μια πολιτική που ακολουθήθηκε συστηματική για μια συγκεκριμένη περίοδο, λόγω υπεράσπισης της εθνικής καθαρότητας της Θράκης, και αρκετοί Αρμένοι μετατοπίστηκαν αναγκαστικά σε άλλες περιοχές, μεταξύ αυτών και στην Κρήτη. Μάλιστα. Οι άνθρωποι που, αυτοί οι 18.500 Αρμένοι που απομακρύνθηκαν μέσα στον εμφύλιο, μέσα σε δύο χρόνια, έτσι, που ο εμφύλιος ήταν σε παροξισμό για τη Σοβιετική Αρμενία, έμειναν εκεί, δηλαδή παρέμειναν εκεί, πια εγκαταστάθηκαν μόνιμα? Περισσότεροι, το πρόσχημα του επαναπατρισμού προς τη Σοβιετική Αρμενία έγινε με όρους επανακατοίκηση σε μια χαμένη πατρογονική εστία. Αυτό δημιούργησε πολλές ελπίδες και παρουσιάστηκε μάλιστα και η Σοβιετική Αρμενία ως μια γη της επαγγελίας εκείνη την περίοδο, κάτι που πολύ γρήγορα αποκαλύφθηκε πως δεν ήταν ακριβώς έτσι. Επομένως, θέλω να πω ότι δεν πέρασαν καθόλου καλά και από άποψη συνθήκων διαβίωσης και από άποψη εργασίας. Δεν έχουμε πολύ μεγάλη εικόνα του τι έγινε στη συνέχεια για τους ίδιους. Ξέρουμε ότι αρκετοί παρέμειναν ή κάποιοι άλλοι επίσης προσπάθησαν ακόμα και να επιστρέψουν στην Ελλάδα, κάτι που ήταν πολύ δύσκολο, διότι είχε τεθεί όταν έφυγαν η υπογραφή σε μία ρήτρα που ήταν η ρήτρα της μη επανόδου στην Ελλάδα. Επομένως είχαν ήδη απολέσει και την ηθαγένεια και έτσι ουσιαστικά δεν είχαν κάποια δυνατότητα τροποποίησης της απόφασης που είχε ληφθεί. Ναι. Μιλάμε τώρα για εκείνη την περίοδο. Μιλάμε για την περίοδο του εμφυλίου πολέμου, δηλαδή από το τέλος, από το 47 και μετά,
μέχρι και όλη τη δεκαετία του 50. Ναι. Επιπλέον δεν υπάρχει πια, δεν υφίσταται αυτό το Σοβιετική Αρμενία. Ήταν η ονομασία εκείνης της περίοδου, έτσι. Ναι, το 1991 έχουμε την αναγνώριση πλέον, ναι. Έχουμε τη δημιουργία του νέου αρμενικού κράτους και η Ελλάδα μάλιστα είναι και από τις πρώτες χώρες που αναγνωρίζουν την Αρμενία. Δεν έχουμε πλέον Σοβιετική Αρμενία, έχουμε ένα ανεξάρτητο κράτος. Καθώς φεύγουμε λοιπόν, καθώς περνούν τα χρόνια, οι δεκαετίες, φεύγουμε από τον εμφύλιο, γιατί όπως είπατε και εσείς και αναφέρετε και στο βιβλίο, θα πρέπει να εξετάζετε ιστορία των Αρμενίων και από τα ιστορικά συφραζόμενα, έτσι, από την κάθε περίοδο από την ακριβώς οποία περνούσαν οι άνθρωποι. Η πολιτική αυτή, γιατί για την οποία συζητάμε είναι η πολιτική που εφαρμόζουν οι εθνικόφρονες, ναι, δυνάμεις. Ναι. Αυτό εξηγεί και πάρα πολύ και την αντιμειονωτική πολιτική που ακολουθήθηκε εκείνα τα χρόνια, η οποία σταδιακά άρχισε να αποκλιμακώνεται. Πέρασε από ένα ποβικό στάδιο και στη συνέχεια σε ένα περισσότερο εξισορροπητικό και πιο διαλλακτικό στάδιο στις δεκαετίες. Νομίζω ότι το κομβικό έτος που αρχίζει. Αυτό θα σας ρωτούσα. Πότε υπάρχει αυτή η στροφή, έτσι, που φαίνεται μια μεγάλη. Παρατηρείται μια αλλαγή ουσιαστική. Η στροφή αρχίζει να συντελείται το 1965, όταν γίνονται με αφορμή τα 50χρονα των εκδηλώσεων του 1915, όπου όλη η διασπορά, η αρμενική διασπορά, με επαιτειακές εκδηλώσεις, άρχισε να αναδεικνύει τα γεγονότα της γενοκτονίας. Η γενοκτονία πότε είναι τότε που γίνεται και αποδεκτή, νωρίτερα συζητιόταν καθόλου τα γεγονότα? Νωρίτερα συζητιόντουσαν, αλλά υπήρχε είχε περισσότερο το χαρακτήρα μνημοσύνων παρά όρων πολιτικής διακρίκησης, που άρχισαν πολύ συστηματικά να μπαίνουν από το 1965 και μετά, διεθνώς, όχι μόνο στην Ελλάδα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ελληνική πλευρά, δηλαδή οι ελληνικές αρχές και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, να αντιλαμβάνεται τις δυνατότητες που θα μπορούσε να έχει το αρμενικό απέναντι στον εξανατολών κίνδυνο, δηλαδή την Τουρκία. Και έτσι φανερά, μάλλον παρασκηνιακά κυρίως, με μια φανή και μυστική διπλωματία, άρχισε να αναδεικνύει τα θέματα που αφορούσαν τους Αρμένιους. Η μεγαλύτερη τροποποίηση, βέβαια, η αλλαγή της νοοτροπίας και από πλευράς ελληνικού κράτους έγινε από το 1975 και μετά, όταν το αρμενικό άρχισε ευθέως να συνδέεται με το κυπριακό. Έτσι περάσαμε σιγά σιγά στην αναγνώριση του 1991. Μέσα από μια πολιτική, έτσι. Μέσα από μια πολιτική η οποία πλέον πέρασε από ένα παρασκηνιακό επίπεδο σε ένα εμφανές και διπλωματικό σκέλος, το οποίο συνδυάστηκε και με μέτρα που ήταν πολύ πιο ευνοϊκά πλέον για τους Αρμένιους, με τροποποιήσεις και στα θέματα της ηθαγένειας και της στεγαστικής αποκατάστασης και της εκπαίδευσης. Θέματα δηλαδή που αφορούσαν κατεξοχήν τους Αρμένιους στην Ελλάδα. Ναι. Βλέπουμε όμως ότι αυτή η αλλαγή έγινε πάλι και επειδή εξυπηρετούσε, δηλαδή δεν έγινε έτσι και εντελώς αθώα, αν μπορούμε ακριβώς να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη. Ακριβώς, έγινε ναι, επειδή εξυπηρετούσε και άλλα συμφέροντα. Στην περίπτωσή μας τα εθνικά, έτσι, τα ελληνικά δηλαδή, εθνικά, εξωτερική ακριβώς πολιτική. Ακριβώς. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι η ελληνική πλευρά δεν έβαζε ανοιχτά στο τραπέζι ποτέ τα θέματα των Αρμενίων, ακόμα και το 1965, και αυτό γινόταν με μια πολιτική του παρασκηνίου. Δηλαδή προσπαθούσε μέσω τρίτων προσώπων ή μέσω ανάδειξης κάποιων τρίτων προσώπων ή διπλωματών να φέρει στο προσκήνιο, χωρίς να εμφανίζεται ποτέ η ίδια, τα θέματα αυτά. Και κάνοντας έναν έμεσο παραλληλισμό με τα θέματα που απασχολούσαν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και κυρίως τα θέματα της Κωνσταντινούπολης και των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης κυρίως και του Κυπριακού επίσης. Ναι. Μετά λοιπόν το 1991
έχουμε πια, η εικόνα έχει διαφοροποιηθεί σε η σχέση με το σήμερα. Αλλάζει πλήρως. Ναι. Δηλαδή έχουμε σύσφιξη των σχέσεων, έχουμε την άμεση αναγνώριση του νέου αρμενικού κράτους. Έχουμε πολύ στενούς δεσμούς φιλίας, υπογράφονται μία σειρά από συμφωνίες, ακόμα και αμυντικές, μεταξύ των δύο χωρών. Και νομίζω ότι το γεγονός ότι έστω και τυπικά τουλάχιστον και ουσιαστικά αποσοβιετικοποιήθηκε η χώρα, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις δυνατότητες που φαίνεται πως αναπτύχθηκαν μεταξύ των δύο χωρών. Πόσοι Αρμένοι, αν γνωρίζετε βέβαια έτσι ένα αριθμό, μένουν σήμερα στη χώρα μας? Δυστυχώς είναι επισφαλές να πει κάποιος αριθμός, γιατί ακούγονται πολλοί και δεν συγκλίνουν πολλές φορές μεταξύ τους. Mm-hmm. Το ενδιαφέρον δεν είναι τόσο το τώρα, όπου έχουν έρθει αρκετοί και από την Αρμενία από το 1991 και μετά, φυσικά για λόγους καλύτερης ποιότητας ζωής και έβρεσης εργασίας. Το ενδιαφέρον είναι περισσότερο το πόσοι έμειναν μετά τους επαναπατρισμούς του 1946 και του 1947. Αν σκεφτεί κανείς ότι πριν την κατοχή είχαμε περίπου 30-35.000 Αρμένιους στην Ελλάδα, μετά τον επαναπατρισμό είχαμε περίπου, και όσα είχαν προηγηθεί κατά τη διάρκεια της κατοχής, έμειναν περίπου 8 με 9.000 άτομα, που είναι ένας πολύ μικρός αριθμός πολύ σε μικρός. Σχέση με τον τεράστιο αριθμό των χιλιάδων Αρμενίων προσφύγων που ήρθαν από το 1922 και το 1923. Ναι. Ένας βασανισμένος λαός κι αυτός. Αρκετά βασανισμένος και φυσικά και αδικημένος από την ιστορία. Δεν ξέρω πια και το αρμενικό έτσι ζήτημα, όλον αυτό το διωγμό και τις σφαγές που έζησαν οι άνθρωποι αυτοί, φανταζόμαστε φυσικά ότι είναι στο ιστορικό τους DNA πολύ έντονα γραμμένα όλα αυτά που πέρασαν, και αν είναι ικανοποιημένοι έτσι από ίσως από την διεθνή, να πούμε, ανταπόκριση, αντιμετώπιση σε σχέση με τη γενοκτονία. Δεν μπορώ να πω για το σήμερα το τι συμβαίνει, δεν είναι κάτι το οποίο το έχω μελετήσει. Ναι, σαν αίσθηση. Η εικόνα είναι πως νομίζω πως οι σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών έχουν αναπτυχθεί σε τέτοιο σημείο ώστε να υπάρχει και μία σύμπνοια, θα έλεγα, ανάμεσα στις επιδιώξεις. Νομίζω ότι υπάρχει χώρος και για περαιτέρω συνεννόηση μεταξύ των δύο πλευρών και κυρίως μέσα από και μια σειρά από διακρατικές συμφωνίες να τηρηθούν και από τις δύο πλευρές. Νομίζω ότι αυτό που έχει περισσότερη σημασία είναι όμως τα κενά της ιστορίας που υπάρχουν, τα οποία θα πρέπει να καλυφθούν ακόμη πιο συστηματικά στο μέλλον. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη έλλειψη γνώσης για βασικά πράγματα που αφορούν τους Αρμένιους σε όλη τους την διαδρομή μέσα στο ελληνικό κράτος. Α, για την Ελλάδα. Υπάρχουν κενά για την παρουσία τους εδώ, έτσι, στον ελληνικό χώρο. Ναι. Νομίζω ότι οι περισσότεροι δεν γνωρίζουμε όλη την ελληνική πολιτική που ασκήθηκε ίσως και να ξελίζει, ξέρετε, το ίδιο με τους Μικρασιάτες. Δηλαδή υπήρχαν περίοδοι που το να πεις, ας πούμε, ότι οι Μικρασιάτες σε κάποιες περιπτώσεις, σε αρκετές περιπτώσεις, δεν έγιναν δεκτοί έτσι όπως τα μαθαίναμε στο σχολείο. Δηλαδή ότι ήρθαν εδώ, τους καλοδεχτήκαμε και όλα τα σχετικά. Δηλαδή δεν συνέβη παντού αυτό, όχι ότι ακριβώς, φυσικά Έλληνες δεν καλοδέχτηκαν τους ανθρώπους αυτούς, αλλά πολλές φορές αντιμετώπισαν και μια ιδιαίτερη σκληρότητα, οπότε φανταζόμαστε και αυτό, ότι ήρθαν να μας πάρουν τις δουλειές. Αυτά τα διαχρονικά που συμβαίνουν όταν βλέπουμε έτσι κύματα ανθρώπων να έρχονται, πόσο μάλλον βέβαια με αυτούς που ήταν Έλληνες, έτσι. Οπότε εδώ βέβαια έχουμε και την περίπτωση ότι εξ αρχής, με το που ήρθαν οι περισσότεροι Αρμένοι, χαρακτηρίστηκαν ως αλλογενείς, δηλαδή δεν είχαν καν την
ομογενειακή ταυτότητα. Ναι. Το αντίθετο θεωρήθηκαν δηλαδή ακόμη χειρότερα αυτή. Ακαθορίστου υπηκότητας. Και το ζήτημα της ηθαγένειας ουσιαστικά ήταν το βασικό ζητούμενο για όλες τις επόμενες δεκαετίες. Ναι, που δεν τους έδιναν. Δεν μπορούσαμε σχεδόν καθόλου να την πάρουμε. Ναι. Και καταλαβαίνουμε από αυτό προβλήματα που δημιουργούνταν. Μάλιστα. Υπάρχουν ζητήματα. Είναι η ιδιότητα του πολίτη ουσιαστικά, η υπηκότητα, που είναι ένα πολύ βασικό συστατικό και για την ίδια την προσωπικότητα, αλλά και για πρακτικά ζητήματα που αφορούν ακόμα και την εργασία ή και την καθημερινότητα του καθενός. Και ότι κάπου ανήκεις, βρε παιδί μου, δεν ξεχνάς τις ρίζες σου, αλλά κάπου πλέον ανήκεις σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Ναι. Είναι και ένα θέμα... να σας πω ότι στην Κρήτη έχετε και μια πολύ σημαντική ερευνήτρια των αρμενικών θεμάτων, την Τακουή Βακυρτζιάν. Την Τακουή, τη στέλνουμε την καλησπέρα μας, γιατί την έχουμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή, παλαιότερα βέβαια. Μιας και την αναφέρετε, νομίζω ότι θα μπορούσαμε σε μια επόμενη εκπομπή να την έχουμε ξανά εδώ, με αφορμή μια έρευνα πράγματι που έκανε για το... για τους Αρμένιους εδώ στην Κρήτη. Είναι στην περίοδο του Μεσοπολέμου. Στην περίοδο του Μεσοπολέμου. Είναι η πιο κρίσιμη περίοδος, η περίοδος του Μεσοπολέμου. Ναι. Εκεί στην πραγματικότητα ξεδιπλώνεται όλη η πολιτική απέναντι στις μειονοτικές ομάδες, μεταξύ αυτών και τους Αρμένιους. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, γιατί μας είπατε πράγματα που δεν τα γνωρίζαμε και εσείς τα ανακαλύψατε μέσα από την πολλή δουλειά που είχατε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.